Πράξεις κεφάλαιο 1 ξεκινώντας στο στίχο 12. Τότε οι μαθητές επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαίων, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμο Σαββάτου. Και όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγειο όπου είχαν το κατάλημα. Ο Πέτρος και ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης και ο Ανδρέας, ο Φίλιππος και ο Θωμάς, ο Βαρθολομαίος και ο Ματθαίος, ο Ιάκωβος του Αλφαίου και ο Σίμωνας ο Ζηλωτής και ο Ιούδας του Ιακώβου. Όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μία ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του. Και κατά τις ημέρες αυτές, ο Πέτρος, καθώς σηκώθηκε στο μέσο των μαθητών, ο αριθμός δε των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120, είπε: «Άντρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή που το Άγιο Πνεύμα είχε προειπεί διαμέσου του στόματος του Δαβίδ για τον Ιούδα, ο οποίος έγινε οδηγός σε αυτούς που συνέλαβαν τον Ιησού, επειδή ήταν συγκαταλεγμένος με μας και πήρε τη μερίδα αυτής της διακονίας. Αυτός λοιπόν απέκτησε ένα χωράφι από το μισθό της αδικίας και πέφτοντας μπρούμητα σχίστηκε στο μέσον και ξεχύθηκαν όλα τα εντόστια του. Και έγινε γνωστό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο ονομάστηκε στη δική τους διάλεκτο Ακελδαμά, δηλαδή χωράφι αίματος. Επειδή είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία του έρημη και ας μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί σε αυτή, και άλλος ας πάρει την επισκοπή του. Πρέπει λοιπόν από τους άντρες που συμπαραβρέθηκαν μαζί μας καθ' όλο τον καιρό, κατά τον οποίο ο Κύριος Ιησούς μπήκε και βγήκε ανάμεσά μας, αρχίζοντας από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε από μας, ένας από τούτους να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Ανάστασής του. Και έστησαν δύο, τον Ιωσήφ, τον ονομαζόμενο Βαρσαβά, που αποκλήθηκε Ιούστος, και τον Ματθία. Και καθώς προσευχήθηκαν, είπαν: «Εσύ, Κύριε, καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε έναν από τούτους τους δύο που τον διάλεξες, για να πάρει τη μερίδα αυτής της διακονίας και αποστολής, από την οποία ο Ιούδας ξέπεσε για να πάει στον τόπο του». Και έδωσαν τους κλήρους τους, και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία, και συγκαταψηφίστηκε μαζί με τους 11 αποστόλους. Είναι ένα μεγάλο κείμενο και δεν ήθελα να το χωρίσω σε τμήματα, επειδή δεν ήθελα να χάσω τη ροή της ιστορίας έτσι όπως μας τη δίνει ο Λουκάς. Προφανώς το βασικό θέμα του κειμένου μας είναι η Εκκλησία αντικατιστά τον Ιούδα Ισκαριώτη με έναν καινούριο Απόστολο, τον Ματθία. Πριν ξεκινήσουμε να κοιτάμε το κείμενο, να πω στα γρήγορα πως ο Ιούδας δεν αντικαταστήθηκε επειδή ήταν νεκρός. Αντικαταστήθηκε επειδή ήταν αποστάτης. Αντικαταστήθηκε επειδή αρνήθηκε την πίστη και πρόδωσε τον Χριστό. Αργότερα θα διαβάσουμε σε αυτό το ίδιο βιβλίο των πράξεων πως ο Απόστολος Ιάκωβος θανατώνεται και δεν τον αντικαταστούν. Οι Απόστολοι δεν αντικαθιστούνται κάθε φορά που κάποιος από αυτούς πεθαίνει, αλλά στην αρχή της Εκκλησίας, όταν τίθεται το θεμέλιο της Εκκλησίας, έπρεπε να υπάρχουν 12 πιστοί άντρες, 12 Απόστολοι για να ξεκινήσουν το έργο. Γι' αυτό και ο Ιούδας ο Ισκαριώτης αντικαθίσταται με τον Ματθία. Τώρα, ας θυμηθούμε το γενικό πλαίσιο. Αν θυμάστε από τους προηγούμενους 11 στίχους, 40 μέρες μετά την Ανάσταση του Χριστού, ο Ιησούς μάζεψε τους μαθητές του πάνω στο όρος των Ελαίων, που είναι ακριβώς δίπλα στην Ιερουσαλήμ, και αναλήφθηκε στον ουρανό, αλλά πριν αναλυφθεί στον ουρανό, έδωσε στους μαθητές του μία αποστολή, ώστε αυτοί να γίνουν μάρτυρές του ως το τελευταίο άκρο της γης, αλλά πριν κάνουν οτιδήποτε, τους είπε να επιστρέψουν στην Ιερουσαλήμ και να περιμένουν. Τους είπε να περιμένουν για λίγες μέρες στην Ιερουσαλήμ, μέχρι τον ερχομό του Αγίου Πνεύματος. Και το υπέροχο πράγμα στο κείμενό μας είναι ότι ήταν υπάκουοι στον Χριστό. Τους είπε να περιμένουν και έκαναν αυτό ακριβώς. Πήγαν στην Ιερουσαλήμ και περίμεναν, όπως τους είχε πει. Αλλά καθώς περιμένουν, υπάρχει ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπίσουν. Οπότε, ας κοιτάξουμε το κείμενό μας στίχο-στίχο. Στίχος 12 λέει: «Τότε επέστρεψαν στην Ιερουσαλήμ από το βουνό που αποκαλείται των Ελαίων, το οποίο είναι κοντά στην Ιερουσαλήμ, απέχοντας δρόμο Σαββάτου». Και όταν λέει δρόμο Σαββάτου, αυτό δεν σημαίνει ότι εκείνη η μέρα ήταν Σάββατο. Ο δρόμος Σαββάτου είναι τεχνικός όρος, αναφέρεται σε απόσταση. Αν θυμάστε, οι Ιουδαίοι είχαν όλους αυτούς τους κανόνες για το Σάββατο, κανόνες που είχαν βγάλει οι ίδιοι,
Και ένας από αυτούς τους κανόνες ήταν ότι υπήρχε μόνο μια συγκεκριμένη απόσταση στην οποία μπορούσες να περπατήσεις το Σάββατο. Δεν μπορούσες να περπατήσεις περισσότερο, θα ήταν αμαρτία. Σύμφωνα με αυτούς. Και αυτή η απόσταση ήταν περίπου 1 χιλιόμετρο. Ένα χιλιόμετρο. Οπότε οι μαθητές πηγαίνουν από το όρος. Υπόψη ότι ονομάζεται το όρος των Ελαίων και Ιερουσαλήμ είναι στο όρος Σιών. Αλλά δεν είναι πραγματικά όροι, είναι λόφοι, δεν είναι τόσο μεγάλοι. Οπότε από τον ένα λόφο στον άλλο λόφο είναι περίπου 1 χιλιόμετρο. Οπότε επιστρέφουν από το όρος των Ελαίων και πηγαίνουν στην Ιερουσαλήμ. Τώρα, στίχος 13 λέει: όταν μπήκαν μέσα, ανέβηκαν στο ανώγιο όπου είχαν κατάλημα. Δεν ξέρουμε ακριβώς για ποιο μέρος μιλάει. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι το ίδιο δωμάτιο με το οποίο ο Ιησούς είχε τη Θεία Κοινωνία με τους μαθητές του, στο μυστικό δείπνο. Αλλά δεν ξέρω, δεν μπορούμε να ξέρουμε. Εδώ πέρα μιλάμε για 40 μέρες αργότερα, οπότε είχαν ακόμη στη διάθεσή τους το ίδιο δωμάτιο, δεν ξέρω. Αυτό που ξέρουμε ότι όποιο δωμάτιο και να ήταν αυτό, πρέπει να ήταν μεγάλο. Γιατί σε μερικούς στίχους από τώρα μας λέει ότι δεν ήταν μόνο οι Απόστολοι, μιλάμε για 120 άτομα συνολικά που πάνε όλοι σε αυτό το μέρος, οπότε πρέπει να είναι μεγάλο. Και κάτι μικρό, καθώς το διάβαζα αυτό, εγώ παλιά είχα την ιδέα ότι αυτά τα 120 άτομα είχαν πάει σε αυτό το δωμάτιο και κλειδωθήκανε μέσα για 10 μέρες περίπου. Αλλά δεν έγινε έτσι. Αν θυμάστε στο τέλος του Ευαγγελίου του Λουκά, αφού ο Χριστός είχε αναλυφθεί στον ουρανό, στο τέλος του κατά Λουκά μας λέει πως οι μαθητές ήταν συνεχώς μέσα στο ιερό και δόξαζαν τον Θεό. Οπότε το ανώγιο ήταν ένα μέρος που είχαν στη διάθεσή τους, αλλά δεν είναι ότι μένανε εκεί μέσα και δεν πηγαίνανε πουθενά. Κυκλοφορούσαν στην Ιερουσαλήμ, πηγαίναν στο ναό. Και μετά μας δίνεται η λίστα των Αποστόλων. Έχουμε τον Πέτρο, τον ξέρετε, έχουμε τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν οι δύο γιοι του Ζεβεδαίου. Είναι ο Ανδρέας, που ήταν αδελφός του Πέτρου. Έχουμε τον Φίλιππο, τον Θωμά, τον Βαρθολομαίο και τον Ματθαίο, που έγραψε το Ευαγγέλιο. Μετά έχουμε τον Ιάκωβο του Αλφαίου, λέει του Αλφαίου για να τον ξεχωρίσει από τον άλλο Ιάκωβο. Έχουμε δύο Ιακώβους. Και τον Σίμωνα τον Ζηλωτή, ξανά μας λέει Ζηλωτής για να τον ξεχωρίσει από τον άλλο Σίμωνα, τον Σίμωνα Πέτρο. Και τον Ιούδα του Ιακώβου για να τον ξεχωρίσει από τον Ιούδα Ισκαριώτη. Έχουμε δύο Ιούδες. Ο Λουκάς, πίσω στο Ευαγγέλιο του, στο κεφάλαιο 6, μας έχει ήδη δώσει μια λίστα των 12 Αποστόλων. Οπότε εδώ τους επαναλαμβάνει, αλλά με μια κραυγαλαία παράληψη φυσικά. Δεν αναφέρει τον Ιούδα τον Ισκαριώτη, για να μας δείξει ότι η Αποστολική ομάδα είναι ατελής και μας προετοιμάζει για αυτό που έρχεται, για το ότι θα αντικαταστήσουν τον Ιούδα. Οπότε οι 11 θα ξαναγίνουν 12 σύντομα. Αλλά γιατί 12, γιατί χρειαζόμαστε και άλλο Απόστολο, δεν γίνεται να είμαστε μόνο 11. Εγώ πιστεύω ότι οι 12 Απόστολοι συμβολίζουν την αναδιοργάνωση του Ισραήλ. Το εθνικό Ισραήλ είχε απορρίψει το Μεσσία. Το εθνικό Ισραήλ ήταν έθνος που είχε αποστατήσει και τώρα ο Θεός παίρνει μια νέα κατεύθυνση. Ανασχηματίζει ή ανοικοδομεί, θα μπορούσαμε να πούμε, το πραγματικό Ισραήλ του Θεού, που δεν βασίζεται πια στις 12 φυλές του Ισραήλ, αλλά βασίζεται στους 12 Αποστόλους. Έτσι τουλάχιστον καταλαβαίνω την ανάγκη του να έχουν 12 Αποστόλους. Στο στίχο 14 λέει: όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μία ψυχή στην προσευχή και τη δέηση, μαζί με τις γυναίκες και τη Μαρία, τη μητέρα του Ιησού, και μαζί με τους αδελφούς του. Το που θέλω να προσέξετε εδώ πέρα είναι πολύ σημαντικό, ότι όλοι αυτοί προσκαρτερούσαν με μία ψυχή. Έχουμε μια ομάδα ανθρώπων εδώ πέρα, η οποία είναι ενωμένη, έχουν ένα νου, μια καρδιά, είναι μαζί σαν μια ψυχή, είναι μια κοινωνία. Είναι άνθρωποι που συναντιούνται μαζί για προσευχή και για δέηση. Έτσι είναι η Εκκλησία, μια ομάδα ανθρώπων που συγκεντρώνεται μαζί για να λατρέψει τον Θεό. Υπάρχουν τόσοι πολλοί άνθρωποι ευαγγελικοί, οι οποίοι συνεχώς τονίζουν το γεγονός ότι πρέπει ο Ιησούς να είναι προσωπικός μας σωτήρας. Απολύτως. Κι εγώ το πιστεύω αυτό. Πρέπει ο Ιησούς να είναι προσωπικός σου σωτήρας. Το καταλαβαίνω. Ο Ιησούς σώζει ατομικά, έναν έναν. Αλλά αφού ο Ιησούς έχει σώσει ένα άτομο, τι κάνει μετά? Τον τοποθετεί σε μια ομάδα ανθρώπων. Τους τοποθετεί μέσα στην Εκκλησία.
Δεν μπορώ να συνηθίσω ανθρώπους οι οποίοι αυτοαποκαλούνται χριστιανοί και που λένε «Ναι, είμαι χριστιανός, αλλά δεν είμαι μέλος κάποιας εκκλησίας. Δεν πηγαίνω σε καμία εκκλησία. Κάθομαι σπίτι μου και λατρεύω το Θεό μόνος μου». Υπάρχει λόγος που η Γραφή αναφέρεται στην εκκλησία ως σώμα, με μέλη. Το χέρι δεν μπορεί να πει στο πόδι «Εντάξει, δεν χρειάζομαι πόδι». Το πόδι δεν μπορεί να πει στο χέρι «Εντάξει, δεν χρειαζόμαστε χέρι». Αν κόψουμε ένα χέρι και το πετάξουμε, τι θα γίνει? Το σώμα θα επιζήσει, αλλά θα είναι τραυματισμένο. Και το χέρι που είναι αποκομμένο θα μαραζώσει και θα πεθάνει. Χρειαζόμαστε τα μέλη. Χρειαζόμαστε ο ένας τον άλλο για αμοιβαία υποστήριξη, για βοήθεια, για ενθάρρυνση. Χρειαζόμαστε τις προσευχές ο ένας του άλλου. Χρειαζόμαστε την εκκλησία. Και αυτή η ομάδα εδώ πέρα το γνώριζε αυτό και ήταν συνεχώς συγκεντρωμένη. Ήταν ενωμένη με μια ψυχή, στην προσευχή και στη δέηση. Έτσι πρέπει να είναι η εκκλησία. Θυμάμαι πριν μερικές εβδομάδες που κάναμε την εισαγωγή στις πράξεις των Αποστόλων και σας είχα πει η αρχαία εκκλησία δεν ήταν τέλεια εκκλησία. Και το είπα αυτό επειδή θέλω να τονίσω ότι ποτέ δεν υπήρξε τέλεια εκκλησία. Όλα τα μέλη των εκκλησιών είναι αμαρτωλοί. Οπότε καμία εκκλησία δεν είναι τέλεια, συμπεριλαμβανομένης και της πρώτης. Αλλά, αν και δεν ήταν τέλεια, ήταν πολύ καλή. Ήταν μια εκκλησία της οποίας θα έπρεπε να ακολουθάμε το παράδειγμα. Οπότε, πριν προχωρήσουμε να κάνω μια γρήγορη υποσημείωση, μια μικρή υποσημείωση, προσέξατε ανάμεσα στα 120 άτομα που είναι εκεί πέρα, δεν είναι μόνο οι 11 Απόστολοι, υπάρχουν και άλλα άτομα, υπάρχουν οι γυναίκες, μάλλον αυτές που ήταν μαθήτριες του Ιησού, αλλά ήταν και η Μαρία, η μητέρα του Ιησού, και τα αδέλφια του. Ναι, ακριβώς, τα αδέλφια του Ιησού. Ο λόγος που το αναφέρω αυτό είναι επειδή αυτή είναι η τελευταία φορά στην Καινή Διαθήκη που αναφέρεται η Μαρία. Ποτέ ξανά. Η Γραφή δεν λέει πολλά για τη Μαρία. Ξέρουμε κάποια πράγματα που λένε τα Ευαγγέλια, κυρίως τα κατά Λουκά στην αρχή. Και εδώ πέρα αναφέρεται για τελευταία φορά η Μαρία. Και ο λόγος που τα αναφέρω είναι επειδή κάποιοι άνθρωποι δίνουν τεράστια έμφαση στη Μαρία. Αλλά η Καινή Διαθήκη δεν το κάνει αυτό. Αγαπώ τη Μαρία, ήταν μια υπέροχη ευσεβή γυναίκα. Αλλά η Εκκλησία δεν επικεντρώνεται στη Μαρία. Επικεντρώνεται στο Χριστό. Εντάξει. Και κάτι ακόμα σχετικά με τα αδέλφια του. Είναι ενδιαφέρον που τα αδέλφια του είναι εκεί πέρα μαζί με την Εκκλησία. Επειδή πίσω στο κατά Ιωάννη κεφάλαιο 7 λέει ότι τα αδέλφια του δεν πιστεύαν σε αυτόν. Αλλά τώρα που βλέπουμε εδώ πέρα την Εκκλησία, πιστεύουν σε αυτόν. Οπότε τι έγινε? Δεν ξέρω ακριβώς, αλλά στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους κεφάλαιο 15 ο Παύλος δίνει μια λίστα των ατόμων που είδαν τον Ιησού Χριστό αναστημένο. Και λέει εμφανίστηκε στον Πέτρο, εμφανίστηκε στους 12, εμφανίστηκε σε μένα. Και λέει εμφανίστηκε επίσης στον Ιάκωβο, τον αδελφό του. Οπότε ο Ιάκωβος που δεν πίστευε στον Ιησού νωρίτερα, αφού δει τον Ιησού αναστημένο, πιστεύει. Οπότε είναι πολύ πιθανό ότι και τα υπόλοιπα αδέλφια του ή τον είδαν αναστημένο ή πίστεψαν στην Ανάστασή του και τώρα είναι μέλη της Εκκλησίας. Υπέροχα. Η Μαρία και τα αδέλφια του Ιησού είναι μέλη της πρώτης Εκκλησίας. Αλλά τη Μαρία δεν θα την ξαναδούμε. Λοιπόν, στίχος 15 λέει και κατά τις μέρες αυτές ο Πέτρος καθώς σηκώθηκε στο μέσο των μαθητών, ο αριθμός δε των παρόντων εκεί ήταν περίπου 120, είπε, άντρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή που το Άγιο Πνεύμα είχε προειπεί διαμέσου του στόματος του Δαβίδ για τον Ιούδα, ο οποίος έγινε οδηγός σε αυτούς που συνέλαβαν τον Ιησού, επειδή ήταν συγκαταλεγμένος με εμάς και πήρε τη μερίδα αυτής της διακονίας. Λέει και κατά τις μέρες αυτές σηκώθηκε ο Πέτρος, μιλάμε για τις 10 μέρες μεταξύ της Αναλήψεως και της ημέρας της Πεντηκοστής. Και προσέξτε τι λέει ο Πέτρος. Λέει, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή που έλεγε ότι ο Ιούδας θα προδώσει τον Ιησού. Το πιάσατε αυτό? Ήτανε προφητευμένο από παλιά ότι ο Ιούδας θα προδώσει τον Ιησού. Δεν ήταν έκπληξη στο Θεό, ήταν ήδη ήταν μέρος του σχεδίου, ήταν ήδη σχεδιασμένο από τον Θεό. Ακόμη και η προδοσία του Ιούδα ήταν μέρος του κυρίαρχου σχεδίου του Θεού. Δεν είναι ότι ο Ιησούς έκανε λάθος όταν διάλεξε τον Ιούδα.
Γνώριζε ήδη ότι ο Ιούδας δεν ήταν πιστός. Γνώριζε ήδη ότι ο Ιούδας θα ήταν προδότης και τον διάλεξε για μαθητή του. Δεν είναι ότι ο πατέρας, καθώς καθόταν στο θρόνο του, βλέπει ξαφνικά τον Ιούδα να πηγαίνει στους αρχιερείς και να τους λέει «Πόσα λεφτά θα μου δώσετε για να σας παραδώσω τον Ιησού?» Ο πατέρας δεν λέει «Α, όχι, τι κάνει, μου χαλάει τα σχέδια!» Όχι. Όλα αυτά ανήκουν στο σχέδιό του. Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και κεφάλαιο 17, τη νύχτα που ο Ιησούς παραδόθηκε, προσευχόταν στον πατέρα και του λέει «Μου έχεις δώσει αυτούς τους άντρες, αυτούς τους 12 άντρες και τους διαφύλαξα στο όνομά σου και κανένας από αυτούς δεν χάθηκε παρά μονάχα ο γιος της απώλειας», μιλώντας για τον Ιούδα, «για να εκπληρωθεί η γραφή». Ο Ιησούς δεν λέει «Πατέρα, μου έδωσες αυτούς τους 12 άντρες, κράτησα τους 11, αλλά έχασα τον έναν και δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Δεν ξέρω τι είχε στο μυαλό του, δεν ξέρω τι γίνεται». Δεν λέει έτσι. Αυτός χάθηκε για να εκπληρωθεί η γραφή. Αυτό είναι μέρος του σχεδίου του Θεού. Τίποτα δεν πήγε στραβά. Δεν λέει «Πατέρα, εντάξει, κράτησα 11 στους 12, δεν τα πήγα τόσο άσχημα». Όχι. Έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή και γι' αυτό ο Ιούδας έκανε αυτά που έκανε. Και ως μια μικρή υποσημείωση, αυτό δεν είναι το βασικό θέμα του μαθήματος σήμερα, αλλά κάνοντας μια μικρή υποσημείωση, στίχο 16, λέει «Άντρες αδελφοί, έπρεπε να εκπληρωθεί η γραφή αυτή που το Άγιο Πνεύμα είχε προϋπεί διαμέσου του στόματος του Δαβίδ». Άρα δεν είναι τα λόγια του Δαβίδ, είναι τα λόγια του Αγίου Πνεύματος που τα είπε ο Δαβίδ. Η γραφή είναι ο λόγος του Θεού, όχι ο λόγος των ανθρώπων. Έχει γραφτεί από τους ανθρώπους, αλλά γράφουν αυτά που ο Θεός τους έχει βάλει να γράψουν. Οπότε πριν συνεχίσει ο Πέτρος να μιλάει για τον Ιούδα, έχουμε μια μικρή παρένθεση. Δικιά μου τη βίβλο το έχουν βάλει κιόλας σε παρένθεση. Δεν θα είναι έτσι παντού, αλλά θα μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Μάλλον ο Λουκάς τη βάζει, όχι ο Πέτρος, και μας δίνει μια γρήγορη περιγραφή του θανάτου του Ιούδα. Στο στίχο 18 λέει «Αυτός, ο Ιούδας, απέκτησε ένα χωράφι από το μισθό της αδικίας και πέφτοντας μπρούμητα σχίστηκε στο μέσον και ξεχύθηκαν όλα τα εντόστιά του». Ευχαριστούμε πολύ. Στίχος 19 «Και έγινε γνωστό σε όλους όσους κατοικούν στην Ιερουσαλήμ, ώστε το χωράφι εκείνο ονομάστηκε στη δική τους διάλεκτο Ακελδαμά», δηλαδή χωράφι αίματος. Εδώ έχουμε μια πολύ έντονη περιγραφή του θανάτου του Ιούδα. Και οι άνθρωποι που δεν συμπαθούν τη βίβλο και θέλουν να βρουν αντιφάσεις στη βίβλο, τους αρέσει πολύ αυτό το κείμενο και λένε «Εδώ πέρα έχουμε δύο αντιφάσεις». Δύο, όχι μόνο μία. Πώς και έτσι, λένε ότι στο κατά Ματθαίο υπάρχει διαφορετική περιγραφή του θανάτου του Ιούδα. Οπότε πηγαίνετε εκεί πέρα παρακαλώ και μετά θα επιστρέψουμε αμέσως στις πράξεις. Πηγαίνετε στο κατά Ματθαίο κεφάλαιο 27, ξεκινώντας στο στίχο 3. Λέει «Τότε ο Ιούδας, αυτός το παρέδωσε, βλέποντας ότι καταδικάστηκε», μιλώντας για τον Ιησού, βλέποντας ότι ο Ιησούς καταδικάστηκε σε θάνατο, «αφού μεταμελήθηκε, επέστρεψε στους πρεσβύτερους τα 30 αργύρια». Ένιωσε πολύ άσχημα. Ένιωσε άσχημα που ο Ιησούς καταδικάστηκε και όταν τον σταυρώνανε. Και αυτό επέστρεψε τα λεφτά. Στο στίχο 4 λέει «Αμάρτησα, επειδή παρέδωσα αθώο αίμα». Δεν λέει «αμάρτησα επειδή παρέδωσα τον Υιό του Θεού». Δεν είναι πιστός, αλλά νιώθει άσχημα επειδή ξέρει ότι ο Ιησούς είναι αθώος άνθρωπος και καταδικάστηκε σε θάνατο. Και εκείνοι είπαν, και τι είναι αυτό σε εμάς, εσένα αφορά. Οπότε το διαβάζω αυτό, θα να σπάσω κάτι. Αυτοί είναι οι ιερείς, αυτοί είναι οι πρεσβύτεροι του Ισραήλ. Και λένε «τι μας νοιάζει εμάς». Τέλος πάντων, συνεχίζουμε. «Και ρίχνοντας τα αργύρια μέσα στο ναό, αναχώρησε και φεύγοντας κρεμάστηκε. Και οι ιερείς, παίρνοντας τα αργύρια, είπαν «δεν επιτρέπεται να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο, επειδή είναι τιμή αίματος». Α, ναι, φυσικά δεν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα ίδια λεφτά που χρησιμοποιήσαμε πριν για να σκοτώσουμε κάποιον. Δεν μπορούμε να τα βάλουμε στο θησαυροφυλάκιο, πρέπει κάτι άλλο να τα κάνουμε». Και αφού έκαναν συμβούλιο, αγόρασαν με αυτά το χωράφι του Κεραμαία για να θάβονται εκεί οι ξένοι. Γι' αυτό το χωράφι εκείνο ονομάστηκε χωράφι αίματος μέχρι τη σημερινή ημέρα. Μπορείτε να επιστρέψετε στις πράξεις, κεφάλαιο 1.
Ποιες είναι οι δύο και καλά αντιφάσεις? Πρώτον, στο στίχο 18 στις Πράξεις κεφάλαιο 1 λέει ότι ο Ιούδας απέκτησε ένα χωράφι από το μισθό της αδικίας. Ότι ο Ιούδας αγόρασε το χωράφι. Στο κατά Ματθαίο λέει ότι οι ιερείς αγοράσαν το χωράφι. Όντως ισχύει ότι οι ιερείς είναι αυτοί που αγοράσανε το χωράφι. Αλλά το αγοράσανε με δικά του λεφτά. Πιθανόν ακόμη και στο όνομά του. Δεν άνοικε σε αυτούς, πήραν τα δικά του λεφτά και αγόρασαν το χωράφι. Οπότε όταν ο Λουκάς λέει ότι ο Ιούδας απέκτησε ένα χωράφι, εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το κοιτάμε. Όντως θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Ιούδας το αγόρασε, αφού αγοράστηκε με τα δικά του λεφτά. Οπότε δεν μιλάμε για αντίφαση, απλά εξαρτάται από ποια οπτική γωνία το κοιτάμε. Και φυσικά η δεύτερη και καλά αντίφαση είναι ότι εδώ πέρα μας λέει ότι ο Ιούδας πέθανε πέφτοντας μπρούμητα και ότι σκίστηκε στη μέση και του βγήκαν έξω όλα τα άντερα. Αλλά στο κατά Ματθαίο λέει ότι κρεμάστηκε. Οπότε ποιο ισχύει? Και τα δύο. Δεν είναι πολύ δύσκολο να τα συνθέσουμε. Ο Ιούδας πηγαίνει, κρεμάζεται και σπάει το σκοινί ή το κλαδί. Γκρεμοτζακίζεται, μπαμ, και του βγαίνουν όλα τα άντερα. Και τέλος. Δεν είναι πολύ δύσκολο αυτό. Ωραία. Οπότε έτσι πέθανε ο Ιούδας. Οπότε συνεχίζουμε. Στίχος 20. Επειδή είναι γραμμένο, εδώ πέρα είναι ο Πέτρος που συνεχίζει αυτά που έλεγε στην εκκλησία. Επειδή είναι γραμμένο στο βιβλίο των Ψαλμών, ας γίνει η κατοικία του έρημη και ας μην υπάρχει κάποιος που να κατοικεί σε αυτή. Και άλλος ας πάρει την επίσκοπή του. Εδώ ο Πέτρος κάνει αναφορά στο βιβλίο των Ψαλμών, πρώτα τον Ψαλμό 69 και μετά τον Ψαλμό 109, και τα εφαρμόζει στον Ιούδα και λέει πρέπει να κάνουμε κάτι με αυτή τη γραφή, επειδή αυτή η γραφή λέει ότι ο Ιούδας πρέπει να αντικατασταθεί. Κάποιος άλλος πρέπει να πάρει την επισκοπή του, την αποστολή του. Οπότε τι θα κάνουμε? Ο Πέτρος δίνει κάποια κριτήρια ώστε να επιλέξουν ένα νέο Απόστολο. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει. Ποια είναι τα κριτήρια του? Στίχος 21. Λέει πρέπει λοιπόν από τους άντρες που συμπαραβρέθηκαν μαζί μας καθ' όλο τον καιρό, κατά τον οποίο ο Κύριος Ιησούς μπήκε και βγήκε ανάμεσά μας, αρχίζοντας από το βάπτισμα του Ιωάννη μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε από μας, ένας από τούτους να γίνει μαζί μας μάρτυρας της Ανάστασής Του. Οπότε βασικά μας δίνει δύο κριτήρια εδώ πέρα. Πρώτον, όποιος είναι που θα γίνει Απόστολος πρέπει να ήταν μαζί μας καθ' όλη τη διάρκεια της διακονίας του Ιησού, από τον καιρό του βαπτίσματος από τον Ιωάννη μέχρι την ανάληψη. Καθ' όλη τη διάρκεια. Επειδή δεν ήταν μόνο οι 12 που τον ακολουθάγανε, υπήρχαν και άλλοι άνθρωποι. Οπότε ένας από αυτούς πρέπει να γίνει Απόστολος. Και δεύτερον, πρέπει να είναι μάρτυρας της Ανάστασης. Πρέπει να έχει δει αναστημένο τον Ιησού Χριστό για να είναι Απόστολος μαζί μας. Οπότε βασικά λέει, όποιον είναι να διαλέξουμε, πρέπει να έχει τα ίδια προσόντα με εμάς. Να έχει δει όλα όσα έχουμε δει εμείς και να έχει ακούσει όσα έχουμε ακούσει εμείς από τον Χριστό, αν είναι να γίνει Απόστολος. Τώρα, θα κάνουμε μια μικρή παράκαμψη εδώ πέρα. Αυτό το κείμενο είναι πολύ ενδιαφέρον, επειδή μας λέει ποια πρέπει να είναι τα προσόντα κάποιου ο οποίος θα είναι Απόστολος. Και υπάρχουν κάποιες εκκλησίες σήμερα, κυρίως χαρισματικές εκκλησίες, κάποιες χαρισματικές εκκλησίες, που λένε ότι αυτοί έχουν αποστόλους σήμερα, που έχουν την ίδια εξουσία με αυτούς τους αποστόλους σήμερα. Βλέπω ότι κάποιοι εδώ πέρα τώρα με κοιτάτε παράξενα, λέτε, πού το πας τώρα, χαλαρώστε, γκρεμίστε. Ας το σκεφτούμε αυτό λίγο, ας το σκεφτούμε. Είναι δυνατόν να έχουμε αποστόλους σαν κι αυτούς με την ίδια αποστολική εξουσία σήμερα? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η γραφή χρησιμοποιεί τη λέξη Απόστολος με διαφορετικούς τρόπους, όχι μόνο με έναν τρόπο. Χρησιμοποιούμε διάφορους τρόπους. Πρώτον, μερικές φορές χρησιμοποιείται η λέξη Απόστολος με πολύ περιορισμένη έννοια. Υπάρχει μια πολύ μικρή συγκεκριμένη ομάδα Αποστόλων, οι 12. Όταν μιλάει για τους 12 ως Αποστόλους, μας λέει αυτοί είναι οι άνθρωποι που έχουν δει τον Ιησού,
έχουν δει το έργο του, έχουν δει την ανάληψή του, αυτός ο ίδιος τους έχει καλέσει, έχουν δει την ανάστασή του. Και αυτά τα προσόντα δεν τα έχει κανένας άλλος. Αυτά τα προσόντα δεν είναι κάτι που μπορούν να παραδοθούν από μια γενιά στην επόμενη γενιά. Είναι αδύνατο. Οπότε με αυτή την έννοια της λέξεως, των 12 Αποστόλων, δεν έχουμε Αποστόλους σήμερα. Με τίποτα. Απολύτως όχι. Δεν γίνεται να έχουμε Αποστόλους σαν αυτούς σήμερα. Εντάξει. Αλλά η Γραφή επίσης χρησιμοποιεί τη λέξη Απόστολος με μια πολύ ευρεία έννοια. Επειδή τι σημαίνει η λέξη Απόστολος? Είναι κάποιος που τον έχουν στείλει. Και έτσι μερικές φορές στη Γραφή θα δούμε τη λέξη Απόστολος να εφαρμόζεται σε κάποιον που απλά τον έχουν στείλει σε κάποιο έργο ή σε κάποια αποστολή. Παραδείγματος χάρη, η Εκκλησία στους Φιλίππους είχε στείλει ένα κύριο που το λέγανε Επαφρόδητο και τον είχαν στείλει στον Παύλο για να του δώσει κάποια λεφτά, κάποια εφόδια, κάποιο δώρο. Και αυτός αποκαλείται Απόστολος, επειδή είναι αποσταλμένος, είναι κάποιος που τον έστειλαν για μια δουλειά. Εντάξει, αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν ένας από τους 12 Αποστόλους, δεν είχε αποστολική εξουσία, απλά ήταν κάποιος αποσταλμένος για μια δουλειά. Οπότε υπάρχει έννοια με την οποία οποιοδήποτε που έχει αποσταλεί είναι Απόστολος. Αλλά αυτές οι εκκλησίες που λένε ότι έχουν Αποστόλους σήμερα δεν εννοούν τέτοιους Αποστόλους. Μιλάνε για Αποστόλους με κύρος και με εξουσία, όχι απλά κάποιον που τον έχουν στείλει για μια δουλειά. Εντάξει. Αλλά μετά υπάρχει και μια τρίτη κατηγορία σχετικά με τη λέξη Απόστολος, στην οποία βασικά υπάρχει μόνο ένας άνθρωπος που είναι σε αυτή την κατηγορία, και αυτός είναι ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος δεν ήταν ένας από τους 12. Δεν ήταν. Δεν πληρούσε καν τα κριτήρια για να είναι ένας από τους 12. Δεν ακολουθούσε τον Ιησού κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας του. Αλλά δεν είναι έτσι γενικός και αορίστος Απόστολος κάποιος που απλά τον έχουν στείλει. Ο Ιησούς συγκεκριμένα τον κάλεσε να γίνει Απόστολος. Και φαίνεται σαν να είναι σε μια κατηγορία από μόνος του. Σαν να είναι Απόστολος άλλης τάξης. Έχει την ίδια είδους εξουσίας με τους 12. Του δίνεται άμεση αποκάλυψη από το Θεό. Γράφει βιβλία της Καινής Διαθήκης. Αλλά δεν είναι ένας από τους 12. Οπότε τι κάνουν αυτές οι εκκλησίες? Λένε, α, είδατε, βλέπετε τον Παύλο. Οι Απόστολοι που έχουμε εμείς είναι σαν τον Παύλο. Δεν ανήκουμε στους 12. Αλλά είμαστε σαν τον Παύλο. Έχουμε την ίδια εξουσία που είχε ο Απόστολος Παύλος. Τα λόγια μας εμάς έχουν το ίδιο κύρος με τα λόγια του Αποστόλου Παύλου, που είναι εισάξια φυσικά και με τον 12, αν και δεν είμαστε εμείς από τους 12. Τώρα, εγώ έχω τεράστιο πρόβλημα με αυτή την ιδέα. Πρώτον, ο Παύλος είδε όντως τον αναστημένο Χριστό. Αυτοί οι άνθρωποι δεν τον έχουν δει. Όταν ο Παύλος ήταν στον δρόμο προς τον Δαμασκό, ο Ιησούς του εμφανίστηκε. Δεύτερον, ο Ιησούς συγκεκριμένα κάλεσε τον Παύλο να γίνει Απόστολος. Να αμφισβητήσουμε αν αυτοί οι άνθρωποι έχουν τέτοια κλίση. Και τρίτον, το αποστολικό αξίωμα του Παύλου επιβεβαιώθηκε, αναγνωρίστηκε από τους 12. Είπανε, ναι, εντάξει, δεν είσαι ένας από τους 12, αλλά αναγνωρίζουμε ότι όντως είσαι Απόστολος. Και οι 12 Απόστολοι είναι νεκροί σήμερα, οπότε δεν έχουμε κανέναν να επιβεβαιώσει αυτούς τους ανθρώπους. Οπότε όχι. Απορρίπτω την ιδέα ότι μπορούμε σήμερα να έχουμε Αποστόλους που έχουν την ίδια εξουσία με τον Παύλο ή τους 12. Η Εκκλησία σήμερα δεν έχει Αποστόλους. Οι Απόστολοι ήταν για την αρχή της Εκκλησίας και όχι για σήμερα. Ωραία, λοιπόν. Ας τελειώσουμε το κείμενό μας. Οπότε ο Πέτρος έχει δώσει τα κριτήρια για να βρουν καινούριο Απόστολο. Στίχος 23 λέει και έστησαν δύο. Τον Ιωσήφ, τον ονομαζόμενο Βαρσαβά, που αποκλήθηκε Ιούστος, πολλά ονόματα εκεί, και τον Ματθία. Οπότε αυτοί οι δύο άντρες πληρούν τα κριτήρια, αυτοί οι δύο έχουν τα προσόντα. Μακάρι να μπορούσα να σας πω περισσότερα για αυτούς τους δύο ανθρώπους, αλλά δεν ξέρουμε τίποτα περισσότερο. Η βίβλος δεν ξαναναφέρει ποτέ αυτούς τους δύο ανθρώπους. Έχουμε κάποιες παραδόσεις, αλλά δεν ξέρουμε αν ισχύουν. Στο στίχο 24 λέει και καθώς προσευχήθηκαν, μιλώντας για την Εκκλησία ή μπορεί για τους 11, προσευχήθηκαν και είπαν, «Εσύ Κύριε, καρδιογνώστη όλων, ανάδειξε έναν από τούτους τους δύο που τον διάλεξες
για να πάρει τη μερίδα αυτής της διακονίας και αποστολής από την οποία ο Ιούδας ξέπεσε για να πάει στον τόπο του. Και έδωσαν τους κλήρους τους και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία και συγκαταψηφίστηκε μαζί με τους 11 Αποστόλους. Τώρα, όπως το διαβάζετε αυτό, είναι ενδιαφέρον που τον διάλεξαν ρίχνοντας κλήρους. Και μπορεί να μου πείτε, α, δηλαδή έτσι πρέπει να παίρνουμε αποφάσεις σήμερα. Αναρωτιέμαι να πάω στη δουλειά σήμερα. Θα ρίξω τα ζάρια και θα δούμε. Όχι, επειδή ο Θεός σου έχει δώσει ήδη συγκεκριμένες οδηγίες σχετικά με αυτό. Και ναι, πρέπει να πας στη δουλειά. Οπότε δεν χρειάζεται να ρωτήσεις αν πρέπει να πας ή όχι. Ο Θεός έχει ήδη απαντήσει. Ναι, πήγαινε. Δεν χρειάζεται να ρίξεις ζάρια. Να πάω άραγε στην εκκλησία σήμερα. Θα ρίξω τα ζάρια και θα δούμε. Όχι, δεν χρειάζεται να ρίξεις ζάρια, επειδή ο Θεός σου έχει ήδη πει ότι πρέπει να είσαι με την εκκλησία. Δεν χρειάζεται να δούμε αν θα πέσει ο κλήρος. Ο Θεός έχει ήδη μιλήσει ξεκάθαρα. Και εδώ δεν είναι ότι οι Απόστολοι λένε: εντάξει, έχουμε 120 άτομα. Ποιο να διαλέξουμε, δεν ξέρουμε. Εντάξει, απλά θα ρίξουμε τα ζάρια και θα δούμε. Όχι. Πρώτα απ' όλα είχαν συγκεκριμένα κριτήρια. Είχαν περιορίσει τα άτομα σε 2. Δεν ήταν οποιοδήποτε. Είχαν συγκεκριμένα κριτήρια, βρήκανε 2 άτομα. Είχαν μελετήσει τη γραφή για να φτάσουν στο σημείο να πούνε: πρέπει να βρούμε κάποιον να αντικαταστήσει τον Ιούδα. Και φυσικά προσευχήθηκαν στο Θεό, ώστε ο Θεός να τους δείξει ποιος πρέπει να είναι ο επόμενος Απόστολος. Και έχουν κάνει όλα αυτά τα πράγματα, έχουν κάνει όσα μπορούν να κάνουν και έχουν φτάσει στα 2 άτομα και δεν ξέρουν πώς να προχωρήσουν παραπέρα. Τώρα τι κάνουν? Και το πιο σημαντικό πράγμα εδώ πέρα, κάτι που πρέπει να καταλάβουμε, το πιο σημαντικό πράγμα εδώ είναι ότι δεν λένε ας τα αφήσουμε στην τύχη. Δεν λένε θα τα αφήσουμε στην τύχη και ό,τι γίνει. Δεν υπάρχει τύχη. Για ένα χριστιανό δεν υπάρχει τύχη. Ο Θεός κυβερνάει τα πάντα. Και αυτό το καταλαβαίνουν. Δεν βασίζονται στην τύχη, βασίζονται στην κυριαρχία του Θεού. Καταλαβαίνουν ότι ο Θεός ελέγχει τα πάντα, ακόμη και όταν πετάμε τα ζάρια. Δεν είναι ο Θεός διάλεξε τους 11 και πιστεύουμε ότι ο Θεός θα επιλέξει όλους τους αποστόλους του. Συμπεριλαμβανομένου και τον 12ο τώρα. Οπότε ζητάμε από τον Θεό να μας δείξει ποιος θα είναι ο 12ος. Στις Παροιμίες κεφάλαιο 16, ένας πολύ γνωστός στίχος, λέει: ο κλήρος ρίχνεται στην κάλπη, όλη η κρίση του όμως είναι από τον Κύριο. Ο Κύριος ελέγχει τα πάντα, ακόμη και όταν ρίχνουμε τα ζάρια, ακόμη και τα πράγματα που νομίζουμε ότι είναι τύχη. Δεν είναι τύχη. Ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων. Οπότε, οι Απόστολοι λένε: δεν μπορούμε να πάμε παραπέρα, δεν μπορούμε να αποφασίσουμε και ξέρουμε ότι ο Θεός έχει τον έλεγχο των πάντων. Εμπιστευόμαστε την πρόνοια του Θεού ότι αυτός θα διαλέξει όποιον θέλει. Και έτσι ρίχνουν τους κλήρους. Και ο κλήρος πέφτει στο Ματθία. Και λένε: εντάξει, αυτός θα είναι ο Απόστολος. Ο Ματθίας. Και γίνεται ένας από τους 12. Οπότε, το θεμέλιο της Εκκλησίας είναι έτοιμο. Στην επιστολή προς Εφεσίους λέει πως η Εκκλησία έχει θεμελιωθεί επάνω στους Αποστόλους, με τον Ιησού να είναι ο ακρογωνιαίος λίθος. Και έτσι η Εκκλησία είναι τώρα έτοιμη για την αποστολή της, που θα ξεκινήσουμε να βλέπουμε από την επόμενη εβδομάδα, σε κεφάλαιο 2, με την ημέρα της Πεντηκοστής. Θα κλείσω λέγοντας το εξής. Η προσευχή μου για την Εκκλησία μας είναι να είμαστε περισσότερο σαν αυτή την αρχαία Εκκλησία. Προσέξτε τα χαρακτηριστικά αυτής της Εκκλησίας. Είναι μια Εκκλησία που είναι υπάκουη στις οδηγίες του Χριστού. Είναι μια Εκκλησία που συγκεντρώνεται μαζί και όλοι οι άνθρωποι είναι με μια ψυχή. Είναι μια Εκκλησία που συγκεντρώνεται για να προσευχηθεί. Είναι Εκκλησία που μελετάει τη Γραφή επειδή θέλει να ξέρει τι πρέπει να κάνει. Και είναι μια Εκκλησία που ζητάει από τον Θεό να της δείξει το σωστό μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσει. Έτσι πρέπει να είμαστε εμείς. Αυτή είναι η προσευχή μου για την Εκκλησία. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ας προσευχηθούμε.